Σοφία, 29 ετών. Σοφία μου, γεια σου. Καλησπέρα, σ' ακούμε. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Καλημέρα, δεν έχει πάει το 10 ακόμα. Έλα, Σοφάκι μου. Πήρα να σας πω κι εγώ την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, η οποία είναι πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Εγώ στο 18 μου, Κατερίνα μου, δυστυχώς έπεσα θύμα μιας μεγάλης ατυχίας. Έμενα τότε στην πόλη από την οποία κατάγομαι. Σε μια πόλη επαρχιακή, ξέρετε, τα πράγματα είναι αλλιώς. Mm-hmm. Έμεινα έγκυος, Κατερίνα μου, και το πήρα είδηση πολύ αργά. Εκείνος, ο πατέρας δηλαδή, ήταν από το φιλικό περιβάλλον των γονιών μου και παντρεμένος. Δεν ήταν πολύ μεγάλος στην ηλικία, 30 χρονών ήταν. Οι γονείς μου μου στάθηκαν, να σας πω, από την πρώτη στιγμή. Και για να μην γίνει σούσουρο, επέλεξαν να πάω με τη μάνα μου στην Αθήνα, να γεννήσω και μετά να γραφώ σε ένα ιδιωτικό λύκειο και να πάρω το απολυτήριο, mm-hmm. αφού θα είχα χάσει όλη εκείνη τη χρονιά. Η μάνα μου έτσι πήρε το μωρό στο σπίτι και το ανέλαβε εξ ολοκλήρου εκείνη και εγώ έμεινα στην Αθήνα, σε μια θεία μου δηλαδή, για να τελειώσω το λύκειο και να μπορέσω να δώσω εξετάσεις. Στην πόλη μου λίγοι ήξεραν την αλήθεια. Η μάνα μου έλεγε σε κάποιους ότι το παιδί το υιοθέτησαν. Τώρα δεν ξέρω, λάθος ήταν, αλλά και εκείνη ήθελε να κερδίσει χρόνο. Να μην μου κάνει και με ένα κακό όλη αυτή η κατάσταση. Ξέρετε πώς είναι η επαρχία. Έτσι ήρθαν οι εξετάσεις, μου έδωσα και πέρασα στην Πάτρα. Έφυγα δηλαδή από Αθήνα. Mm-hmm. Το παιδί είχε πάει ήδη κιόλας 2 χρονών. Εκεί στην Πάτρα ήρθε και με βρήκε εκείνος, ο πατέρας του παιδιού. Με έπιασε μετά από πάρα πολλές προσπάθειες που έκανε και τελικά μου μίλησε. Εν συντομία θέλω να σας τα πω όλα αυτά. Mm-hmm. Μου είπε ότι φοβήθηκε, ότι θα κατέστρεφε την οικογένειά του. Τέλος πάντων μου είπε πάρα πολλά. Όπως και ότι δεν ήταν έτοιμος να αναλάβει αυτή την ευθύνη του παιδιού, γιατί δεν μπορούσε να χωρίσει τη γυναίκα του. Είχε κάνει και μια δουλειά με τον πεθερό του στο χωριό. Και καταλαβαίνετε, όλα ήταν δύσκολα. Από την άλλη, εγώ αυτόν τον άνθρωπο που ήταν και ο μοναδικός άντρας που είχα γνωρίσει ως τότε, τον είχα ερωτευτεί τρελά. Έτσι άρχισε να έρχεται στην Πάτρα. Εγώ δεν έλεγα φυσικά τίποτα στους δικούς μου. Δεν τολμούσα δηλαδή να τους πω, καταλαβαίνετε. Αυτό συνεχίστηκε για 5 χρόνια, Κατερίνα μου. Εκείνος με στήριζε οικονομικά και ζούσα πολύ καλά μαζί του. Όσο και όποτε ερχόταν δηλαδή. Όταν όμως επέστρεψα στην Αθήνα μετά τις σπουδές, έπρεπε να αντιμετωπίσω μια δύσκολη κατάσταση πάλι. Οι δικοί μου είχαν ετοιμάσει ένα προξενιό με έναν άνθρωπο, ένα συνοικέσιο, ξέρετε. Με έναν αρκετά ευκατάστατο, χωρισμένο, έναν άνθρωπο 38 χρονών, χωρίς παιδιά. Όμως του είχαν κρύψει την αλήθεια ότι έχω παιδί. Η μάνα μου είπε ότι δεν έπρεπε να του πούμε τίποτα. Γνωριστήκαμε και τελικά σε ένα μικρό διάστημα παντρευτήκαμε. Στα 26 μου δηλαδή. Mm. Και τότε έρχεται και μία άλλη ανατροπή μέσα σε όλα αυτά. 2 χρόνια δηλαδή μετά το γάμο μου, ο πατέρας του παιδιού μου, που Κατερίνα μου δεν έπαψα ποτέ να έχω επαφές μαζί του, κρυφά, από όλους δηλαδή, μεθυσμένος ήρθε ένα βράδυ κάτω από το σπίτι μου στην Αθήνα, άρχισε να χτυπάει τα κουτούνια, φωνάζοντας ότι έχει παιδί μαζί μου. Εντάξει, για να τα μαλώσω, είδα και έπαθα. Όμως ο άντρας μου άρχισε να ρωτάει, να ψάχνει από εδώ και από εκεί. Και τώρα, τον τελευταίο ένα χρόνο, δεν αντέχω, Κατερίνα μου. Θέλω δηλαδή να το λύξω όλο αυτό. Θέλω να τον πιάσω τον πατέρα του παιδιού μου και να του πω ότι αν δεν χωρίσει, θα τα πω όλα στη γυναίκα του κι εγώ. Πρώτα δηλαδή να χωρίσει εκείνος, να το ξέρω. Να τον δω, να το πιστέψω, καταλαβαίνετε, και μετά να χωρίσω κι εγώ. Δεν αντέχω δηλαδή να τον βλέπω να είναι με μια άλλη γυναίκα και κάθε τρεις και λίγο να με τρομάζει, μήπως θα πει κι εκείνος πρώτος στον άντρα μου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όσο και αν θα φανεί άσχημο, δεν θα το κάνω για το παιδί μου. Είναι τώρα 11 χρονών το παιδί, αλλά το βλέπω σαν αδερφάκι, σαν ξαδερφάκι. Εκείνος είναι που με ενδιαφέρει, τίποτα άλλο. Να πάψω δηλαδή αυτή την καταπίεση που έχω αρχίσει και ζω από τα 18 μου. Το παιδί θα το χρησιμοποιήσω στην περίπτωση που χρειαστεί να τον κάνω να φοβηθεί. Να φοβηθεί. Ναι, και όσο για το σημερινό μου σύζυγο, ούτε για αυτό με νοιάζει ιδιαίτερα να σας πω. Τον παντρεύτηκα μόνο και μόνο για να κάνω το χατήρι των δικών μου. Των γονιών μου δηλαδή, που με στήριξαν, που μου στάθηκαν. Δεν ξέρω, θέλω και τη δική σας γνώμη. Κοίταξε, έχω κάποια κενά λίγο στην ιστορία και θέλω να με βοηθήσεις. Πρώτον, ο τωρινός σου σύζυγος δεν γνώριζε ότι έχεις παιδί. Όχι. Όχι, δεν του έχεις πει ποτέ τίποτα. Αυτό το παιδί το έχει δει ποτέ και έχει πει ότι είναι αδελφός σου.
Ναι, αυτό το μεγαλώνει η μητέρα. Ωραία. Άλλο κενό που έχω στην ιστορία. Όταν είχε έρθει ο πατέρας του παιδιού σου να σε βρει τότε στην Πάτρα, που είχες κάνει το παιδί μαζί του, ναι. Και σου έλεγε, τέλος πάντων, βρισκόσταν για ένα διάστημα 5 ετών. Εκείνος δεν σου ζήτησε ποτέ να αναγνωρίσει το παιδί? Μα συνεχίζει. Ακόμα, δεν έχουν σταματήσει αυτό, τις επαφές. Εκείνη τώρα είναι παντρεμένη, πριν παντρευτεί. Δεν σου ζήτησε ποτέ. Όχι, μου είπε, όπως σας τα είπα κιόλας, ότι ναι. δεν ήταν έτοιμος για αυτή την ευθύνη να την αναλάβει. Δεν μπορούσε και να χωρίσει με ναι, την γυναίκα. Ναι, και συνέχιζες να βρίσκεσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήθελε να αναγνωρίσει το ίδιο το παιδί. Ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Μα δεν άκουσες τι είπε, Κατερίνα. Τίποτα, παιδιά, αντιλαμβάνομαι την ανοριμότητά σου στα 18 σου χρόνια και όλη την αντιμετώπιση της κατάστασης που έκανες. Όμως τώρα είσαι 30-30 κάτι. Και συνεχίζει να έχει την ίδια νοριμότητα. Αντί να πει: θέλω το παιδί μου να μεγαλώνει με τον πατέρα του, λες: εγώ ζηλεύω που είναι με μια άλλη γυναίκα. Θα μας τρελάνεις. Το παιδί αυτό όμως δεν έχει μεγαλώσει μαζί μου. Έχει μεγαλώσει με τους γονείς μου. Το παιδί αυτό ποιον φωνάζει, μαμά? Αυτό. Τη μάνα της. Τη μάνα της. Ναι, αλλά αυτό το παιδί αργά ή γρήγορα θα τη μάθει την αλήθεια. Και καλό είναι να τη μάθει με έναν τρόπο που πρέπει να τη μάθει. Που μπορεί να την αντέξει. Κυρία Μάρα μου. Παιδί, έτσι. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Εάν λίγα άτομα, όπως λες, ξέρουν την αλήθεια στην επαρχία, όπως μας είπες, το ξέρει όλη η επαρχία. Δεύτερον, εξαπάτησες τον δεύτερο σύζυγό σου άσχημα και εσύ και η μάνα σου. Είναι και η μάνα σου να της μιλήσουμε? Όχι, δεν είναι εδώ η μητέρα μου. Τρίτον, βιώνεις μία καψούρα ετών με τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος σε εξαπάτησε κι αυτός, γιατί ο πεθερός έχει λεφτά, η νύφη, η γυναίκα που έχει πάρει, έχει λεφτά και δεν πρόκειται ποτέ να χωρίσει από αυτήν τη γυναίκα. Θέλω να σε πάω βήμα-βήμα, να βρούμε μία λύση στο πρόβλημά σου, επειδή η ψυχή σου ταλαιπωρείται σε αυτή την ενσάρκωση έχοντας ένα παιδί το οποίο δεν μπορείς να χαρείς. Θα ακολουθήσουμε μία επιστημονική μέθοδο. Ξέρεις τι πάει να πει αυτό? Ας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε, ας πούμε, τον κορονοϊό. Αυτό είναι τελευταία που έχει απασχολήσει όλο τον κόσμο. Πες μου, Σοφία, αν ξέρεις πώς σκέφτονται οι επιστήμονες. Οι επιστήμονες κάνουν παρατηρήσεις. Δηλαδή, λέει, έχουμε τον κορονοϊό, ο οποίος εξαπλούται, COVID-19. Ξαφνικά κάνουν μία παρατήρηση και λένε, για ποιο λόγο τα παιδιά το περνάνε ηπίως, την αρρώστια αυτή, για ποιο λόγο δεν επιτίθεται τόσο στα παιδιά, τι έχουν τα παιδιά αμυντικό απέναντι, μήπως είναι κάποιο ένζυμο. Παραδείγματος χάρη, βάζουν λοιπόν αυτό. Μετά παίρνουν μία ομάδα ελέγχου, ένα γκρουπ, και μία ομάδα όπου χορηγούν κάτι από αυτό σαν φάρμακο και ελέγχουν εδώ και βγάζουν αποτέλεσμα. Yeah. Αυτή είναι η επιστημονική σκέψη και έτσι προχωράνε. Εσύ τώρα στην περίπτωσή σου, αν βάλουμε κάτω τις παρατηρήσεις, πες μου, κοριτσάκι μου, ποια είναι η κύρια παρατήρηση που κάνεις για αυτό τον γκόμενο με τον οποίο είσαι καψούρα? Δεν κατάλαβα. Σοφία. Νόμιζα ότι είχε κλείσει το τηλέφωνο. Σας ακούω προσεκτικά. Όχι, ναι. Όχι, σας ακούω προσεκτικά. Ναι. Είναι ότι θέλω να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Τι παρατήρηση κάνεις, λέω. Πώς σου φέρθηκε αυτός? Συμφωνώ ότι μου φέρθηκε άσχημα. Αλλά και εκείνος βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Μου φέρθηκε άσχημα. Μην τον δικαιολογείς. Λοιπόν, πες μου τι σου φέρθηκε. Άσχημα σου φέρθηκε. Δεν θέλει να χωρίσει, παιδιά. Είναι ξεκάθαρο. Ο άνθρωπος είναι εξαρτημένος και οικονομικά από την οικογένειά του. Όχι, με συγχωρείς, θα τον χωρίσουμε εμείς. Τι πάει να πει? Θα μας κάνει καραγκιόζηδες για 30 χρόνια ακόμα. Δεν λέει αυτός να χωρίσει. Δεν υποχρεούται να αναγνωρίσει το παιδί που έχει φέρει στον κόσμο. Μα και εκείνη τα έχει χειριστεί λάθος. Έπωσαν τόσα χρόνια το ανέχεται όλο αυτό. Το έχει χειριστεί λάθος. 11 χρόνια. Λοιπόν, είναι σήμερα η μέρα Πέμπτη και πήρε την εκπομπή. Θα αλλάξει σήμερα λοιπόν. Λοιπόν, να ακούσουμε και την Ελένη 26 ετών που είναι στη γραμμή μας. Ειρήνη μου, γεια σου, Ειρήνη. Καλημέρα στην Κατερίνα, σε όλη την παρέα και στη Σοφία. Σ' ακούμε και εμείς και η Σοφία. Σοφία μου, σε σένα θέλω να απευθυνθώ.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για το παιδάκι που έχεις. Όλη αυτή την ώρα που μιλάς στα παιδιά, μιλάς μόνο για τον άντρα που έκανες παιδί, έτσι δεν είναι? Όλη η προσοχή της εκεί είναι. Ωραία, κοίταξε να δεις. Έχεις ένα μικρό παιδάκι, κοπέλα μου. Είμαι 26 χρονών και έχω επίσης ένα παιδάκι, γι' αυτό μιλάω έτσι. Έχω ένα παιδάκι 2 χρονών. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Να συγκεντρωθείς λίγο σε αυτό το παιδάκι. Αυτό το παιδάκι δεν έχει τη μαμά του δίπλα αυτή τη στιγμή. Μη σκέφτεσαι μόνο τον γκόμενο, όπως είπε η κυρία δίπλα, δεν ξεχνάω το όνομά της. Σκέψου λίγο το παιδάκι σου αυτή τη στιγμή. Τι θα του πεις αύριο μεθαύριο? Ναι, το παιδί απλά δεν ξέρει καν ότι είναι μαμά. Είναι παιδί μου 11 χρονών το παιδί και ζει σε ένα ψεύτικο κόσμο. Λοιπόν, άκου να σου πω, Σοφία, σήμερα θα ανταλλάξουμε όλα. Σήμερα θα πάρεις το τσαντάκι σου, θα πας στα πεθερικά σου και στη γυναίκα αυτού και θα της πεις, έλα εδώ, το και το και το συμβαίνει εδώ και τόσα χρόνια. Και πόσο σήμερα αλλάζει είναι αυτό το story. 11 χρόνια. Απλά αυτή η γυναίκα αυτή τη στιγμή, αυτό που λέω, ότι δεν την νοιάζει το παιδί της. Να ρωτήσω κάτι, πόσο χρόνο είναι το παιδάκι? 11. Α, είναι 11, συγγνώμη. Να σου πω κάτι. Είπες πριν ότι ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση ο κύριος με τον οποίο έκανες παιδί, έτσι. Εσύ να δεις τη δύσκολη κατάσταση. Η ψήνη, κοριτσάκι μου. Επειδή έχω κι άλλες γραμμές, θες να δώσω κάποια συμβουλή? Η ψήνη θέλω, τόσα χρόνια. Εγώ θέλω να τους δώσω τη συμβουλή να σταματήσει να σκέφτεται λίγο όλους τους υπόλοιπους και να επικεντρωθεί λίγο στο παιδί της. Στο παιδί, δηλαδή, τι να πει, αφού το παιδί, παιδιά, δεν ξέρει καν ότι είναι η μαμά του. Καταρχήν το παιδί έχει μαμά. Το έχει εντελώς παρατημένο το παιδί. Όχι, μια στιγμή. Το παιδί έχει μαμά. Και είναι η μητέρα της Σοφίας. Μην το ακυρώνουμε αυτό. Ναι, αλλά έχει το ρόλο της μάνας. Ποιος είναι ο ρόλος της μάνας? Μην το ακυρώνουμε. Αυτή είναι η μάνα. Ποιος είναι ο ρόλος της μάνας αυτή τη στιγμή? Βεβαίως σημαίνει. Πώς, τι πάει να πει? Το παιδί έχει μία μάνα και ένα πατέρα. Μάρα μου, το παιδί έχει μία βιολογική μητέρα, αλλά το παιδί έχει και μία πραγματική μητέρα. Και είναι η γυναίκα που το μεγάλωσε. Σοφία, τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Δεν θα τη χάσει. Η Σοφία δεν μιλάει καθόλου. Σοφία, τι έχεις να πεις στην Ειρήνη? Η μητέρα μου μεγαλώνει αυτό το παιδί από μωρό. Εγώ δεν το έχω ζήσει το παιδί. Γι' αυτό είπα ότι το νιώθω μακριά από μένα, το νιώθω. Δεν το λάθος όμως, κορίτσι μου. Αυτό λέω και εγώ, αυτό αγαπητέ. Το βράδυ πριν κοιμηθείς δεν σκέφτεσαι, έχω ένα παιδί, μου λείπει το παιδί μου, πρέπει να μάθει κάποια στιγμή ότι εγώ είμαι η μητέρα του, ή δεν σε ενδιαφέρει καν? Δεν την αφορά. Σοφία. Δεν είναι ότι δεν με αφορά. Γιατί? Δεν είναι ότι δεν με αφορά, αλλά σας λέω πώς έχουν γίνει τα πράγματα και εγώ δεν το έχω βιώσει. Πήγαινε παραπέρα, δεν δίκαλη, Σοφία μου, δεν πήγαινε παραπέρα, μην κολλήσεις, λοιπόν, αγάπη μου γλυκιά. Η Δέσποινα, 30 ετών, στη γραμμή μας. Ειρήνη, σε ευχαριστώ, να ακούσουμε και τη Δέσποινα. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Επίσης, Κατερίνα, καλό μεσημέρι και σε εσένα και σε όλη την παρέα. Γεια σας, ακούμε. Σοφία. Θα σου πω κάτι. Είμαι 30 χρονών, έχω κάνει 5 εξωσωματικές. Ναι. Σ' ακούμε. Και έχω ένα 2 τον αγοράκι. Θα έκανα όχι 5, αλλά σε 50.000 εξωσωματικές για να φέρω ένα παιδάκι. Πίστεψε με, εσένα ο Θεός το χάρισε αυτό το παιδί, στο έδωσε απλόχερα. Έπρεπε να είσαι δίπλα του. Πάρ το παιδάκι σου, άσε τους άντρες, ο άντρας ο ένας θα έρθει, ο άλλος θα φύγει. Όλοι οι άντρες την ίδια μούρη έχουν. Δεν θα αλλάξουν. Εντάξει, το ίδιο έχουν. Πίστεψε με, το κάτω κεφάλι το ίδιο το έχουν. Κανένας δεν έχει διαφορετικό. Καταλαβαίνω ότι πώς το εννοεί. Πάει να την κάνει τσίφτικα ο τύπος. Το καταλαβαίνεις, κυρία Σοφία. Όχι, ήσου μικρή, το καταλαβαίνω. Ότι σε ξαπατάει και σε κοροϊδεύει. Λες και είσαι το ζώον του αιώνα εδώ και 11-12 χρόνια. Το καταλαβαίνεις αυτό ότι σε κοροϊδεύει? Δεν πρέπει κι εσύ κάποια στιγμή να πατήσεις πόδι. Λοιπόν, ρε παιδιά, τι να δεν θέλει, κυρία Μεϊμαρίδη. Αυτές που λέτε, δεν παντρεύονται είναι ή πολύ όμορφες ή πολύ έξυπνες. Οι πολύ έξυπνες δεν μπορούν να πάρουν το βλάκα, δεν τον αντέχουν. Και ο βλάκας δεν παίρνει τις πολύ όμορφες, γιατί φοβάται ότι θα το αποφτωθούν. Και μένουν κάτι σοφίες, οι οποίες, ναι, αγάπη. Απλά το θέμα μου, εδώ δεν είναι η παντριά. Είναι ένα παιδί. Υπάρχει και στον τίτλο, γιατί στον τίτλο γράφουμε αυτά που έχει πει η κυρία στη γραμμή. Λέει,
δεν με νιάζει για το παιδί μου. Αυτό δεν εμένα αυτό με ξεπερνά. Όλα αν δεν τον παντρευτεί αυτόν, δεν με τον παντρευτεί. Μπορεί να το καταλάβει. Θέλω να μα πει ένα προβληματισμό. Δεν είναι παιδί τη, παιδί μου. Δεν έχει πονέσει για αυτό το πλάσμα. Δεν είναι σε αγάπη. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν το μεγαλώνει μια άσχετη γυναίκα, το μεγαλώνει η μητέρα τη. Αυτό σου λέω. Όλα αυτό στη συνέχεια έχει πολλέ επιπλοκέ. Δεν την αφορά, είναι εγωίστρια. Να εκφράσει ένα προβληματισμό, ρε παιδιά, κυρία Μημαρίδη. Εκλείστε το τηλέφωνο στα μούτρα τότε. Όχι, κυρία Μημαρίδη. Είναι εγωίστρια. Όχι, κυρία Μημαρίδη. Αλλά θα περίμενα να πει, πείτε μου ρε παιδιά, πώς να το φέρω στο παιδί. Δεν αξίζει να τη σώσουμε αυτή την κοπέλα. Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Να σώσει η κυρία Μημαρίδη να πάει να πάρει το κοριτσάκι της. Το καταλαβαίνει. Λοιπόν, να κλείσουμε τη Δέσποινα, παρακαλώ. Δέσποινα, ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε, κυρία Μάρα, τι είπατε. Λέω να ξυπνήσει και να πάρει την δίχη της στα χέρια της σήμερα και να πάει σε αυτό τον βλάκα και στη γυναίκα του και να πει την πάσα αλήθεια. Και να δω, μην πάει έτσι όμως τρέμοντας. Θα πας αποφασιστικά. Κάνε την παρατήρησή σου. Η παρατήρησή σου είναι μία. Με εξαπατάει και με κοροϊδεύει εδώ και 12 χρόνια. Να υποδεχτώ άλλη μία γραμμή. Είναι η Μαρία, 35 ετών. Μαρία μου, σ' ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα μου. Έλα μου. Θέλω να πω στη Σοφία. Εγώ 15 χρονών έκανα την κόρη μου. Α. Είναι τώρα 19. Γνώρισα και εγώ τον πρώτο έρωτα. Τότε τρομάρα μου, έτσι, με παράτησε και δεν ήθελε να έχει καμία έπαυση. Ναι. Το παιδί το μεγάλωσε η μητέρα μου. Το παιδί το δικό σου γνωρίζει ότι είσαι μαμά του ή αδελφή του. Την αρχή γνώρισε πριν ότι ήταν αδερφή μου. Για συνέχισε, ναι. Και τώρα με λέει μαμά και δεν με αλλάζει με τίποτα, όπως και δεν αλλάζω κι εγώ το κορίτσι. Σε ποια ηλικία αποφάσισες να του πεις ότι εσύ είσαι πραγματική του μαμά. Μετά από 2 χρόνια, 17 χρονών. Όταν το παιδί ήταν. Α, όχι, όταν εσύ ήσουν 17, δηλαδή. Και 2 χρόνια. 2 ετών παιδί. Στο παιδί. 2 ετών. Α, εντάξει, ήταν μικρό το παιδί. Ναι, ήταν μικρό. Πολύ πιο εύκολα θα το πει. Για αντίστοιχη ιστορία όμως. Ναι, ακριβώς. Τι συμβουλή δίνει στην Σοφία Μαρία μου. Να αφήσει αυτόν τον κύριο. Α, το κάνω Θεός κύριο. Και να κοιτάξει να δει τη σχέση με το παιδί τη. Σε ένα παιδί 11 ετών μπορεί να πάει μια γυναίκα τώρα και να πει: ξέρεις τι, τελικά δεν είμαι η μαμά, η αδελφή σου, είμαι η μαμά σου. Βεβαίως και μπορεί. Αυτό θέλει ψυχολόγους, θέλει διαδικασία, δεν είναι κάτι απλό. Το ξέρω, αλλά όταν μεγαλώσει και το παιδί και μάθει την αλήθεια, θα τη μισήσει. Θα λυτρωθεί και θα είναι χειρότερα. Όχι, και ότι δεν καταλαβαίνει την αλήθεια. Όχι, κυρία Μημαρίδη, δεν καταλαβαίνει. Ίσο χωριό δεν λένε, αποκλείεται να είναι παιδί της. Βρέμα, και όλο το χωριό ξέρει την αλήθεια τώρα. Δηλαδή, ακόμα είναι και δυνατόν, το... τα ξέρουν να λέει 4-5. Λίγοι. Αν το ξέρουν 4-5, το ξέρει όλο Τελείως. Το χωριό. Έτσι. Δεν θα μάθει το παιδί την αλήθεια. Τι λέτε τώρα. Μαρία μετά μου. Θα είναι χειρότερα άμα μάθει το παιδί ότι η Σοφία είναι μάνα της. Και η μάνα που θεωρεί τώρα ότι είναι μάνα της είναι γιαγιά της. Την αγάπη Σοφία, αυτός ο τύπος που έχει κάνει το παιδί εμφανίστηκε ποτέ ξανά. Εμφανίζεται κατά κύριο. Μαρία, συγγνώμη. Α, Μαρία. Όχι, ποτέ. Δεν το αναγνώρισε το παιδί. Ποτέ και ούτε θέλω να έρθει ποτέ. Ναι. Αλλά αν έρθει ξαφνικά μπροστά παιδιά, σου... πολύ καλά τα λέει. Πολύ καλά τα λέει, γιατί την έφτισε. Και αρκεί και το παιδί, όχι σαν τη Σοφία που τη φτύνει κυριολεκτικά και τη λέω ότι εγώ δεν πρόκειται να χωρίσω, δεν με νοιάζει το παιδί και εκεί είναι καψούρα ακόμα. Θα μπορούσε να τη φτύνει και να είναι δίπλα στο παιδί. Εδώ τώρα μιλάμε για έναν τραγικό τύπο. Μα από την πρώτη στιγμή όμως το ξεκαθάρισε. Εγώ δεν μπορώ να αναλάβει ευθύνη. Αυτά που έσπηρε. Ωραία. Κυρία Μάρο, εσείς τι συμβουλή δίνετε στη Σοφία. Εγώ θα πάρω τη Σοφία τώρα, πάρω το τηλέφωνο της από το κοντρόλ. Μαζί θα πάμε σε αυτόν τον τύπο και στη γυναίκα του και στους γονείς του. Συγγνώμη, έστω για ένα λεπτό, υπάρχει λόγος να ακούσουμε και άλλη μία κυρία. Είναι η Ευαγγελία, 39 ετών. Παρακαλώ, Ευαγγελία μου. Καλησπέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Ευαγγελία μου, σ' ακούμε. Θα ήθελα να πω στην κυρία Σοφία ότι στα 18 της. Έπρεπε να είναι αρκετά όριμη και να πάρει μια απόφαση ότι από τη στιγμή που μπλέκεις με έναν παντρεμένο, δεν αποφασίζεις να κάνεις και παιδί μαζί του. Παίρνεις μια απόφαση ότι είσαι με έναν παντρεμένο και είσαι τρίτο άτομο σε μια σχέση. Έχετε κάποια αντίστοιχη ιστορία και το λέτε αυτό? Από προσωπική εμπειρία. Δεν θέλω να επεκταθώ. Δηλαδή, δεν θέλει. Ο σύζυγός σας. Όχι. Εγώ η ίδια. Έκανες παιδί. Μπήκατε στο ζευγάρι. Όχι, υπήρξε. Όχι, δεν το ήξερε, δεν το έμαθε ποτέ. Α. Δεν το έμαθε ποτέ η άλλη. Η άλλη δεν το έμαθε ποτέ, αλλά μπήκε στο ζευγάρι. Ναι. Μάλιστα.
Κατά τα άλλα, ήταν τελειωμένη η υπόθεση. Ήταν τελειωμένη η υπόθεση μεταξύ τους. Ναι. Έτσι αλλά δέχτηκε να είμαι τρίτο άτομο. Αλλά. Αλλά δέχτηκε να είμαι τρίτο άτομο. Εσείς κάνατε αλλά παιδάκι. Κάνατε παιδάκι. Όχι, ούτε το επέλεξε. Όχι, όχι. Ούτε είχα σκοπό να κάνω παιδάκι. Στην παρούσα κατάσταση όμως, η Σοφία τι προτείνεται να κάνει, ποια είναι η δικιά σας συμβουλή? Να πιάσει το παιδάκι της μαζί με τη μητέρα της και να εξηγήσει ακριβώς όλα. Ότι είναι μάνα του. Χαρτί και καλαμάρι. Ακριβώς. Ένας μεγάλος ψυχολόγος λέει, πότε πρέπει να γίνουν οι αλλαγές? Τώρα. Μ' ακούτε? Ποτέ δεν είναι αργά να κάνουμε κάτι και όσο το συντομότερο τόσο μάλιστα το καλύτερο. Λοιπόν, και να βάζετε πάντα...